Σας καλωσορίζουμε στη φιλόξενη αυλή του Ιδρύματος Βασίλη Παπαντονίου. Ονομάζομαι Γιώργος Πατρινιός και είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και έχω εξουσιοδοτηθεί να σας παρουσιάσω τις εκδηλώσεις που συνδιοργανώσαμε με το Δήμο Ναυπλίου και τον ΔΟΠΑΤ. Δεν ξέρω αυτά πάνε ξεχωριστά, μαζί πρέπει να είναι. Δήμος Ναυπλίου και ΔΟΠΑΤ. Αυτές τις μέρες συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη μεγαλύτερη καταστροφή που υπέστη ο ελληνισμός τα 3.500 χρόνια της διαχρονίας του. Όλοι οι ιστορικοί μάλλον και οι επιστήμονες που μελέτησαν αυτή την εποχή και αυτή τη βαρβαρότητα συμφωνούν ότι η μικρασιατική καταστροφή συνιστά μια γενοκτονία. Και κάθε γενοκτονία συμβαίνει δύο φορές. Μία όταν γίνεται και μία όταν ξεχνιέται. Για να αποφύγουμε το δεύτερο κίνδυνο, διοργανώσαμε και μετέχοντας στις εν γέννη εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή, διοργανώσαμε εκδηλώσεις τις οποίες σύντομα θα σας παρουσιάσω και μετά ο κύριος Δήμαρχος θα μας ανοίξει την έκθεση που έχουμε ετοιμάσει με θέμα ενδυματολογικοί κώδικες, τα ενδύματα των προσφύγων της Μικράς Ασίας από τις συλλογές του Ιδρύματος Βασίλη Παπαντονίου. Η έκθεση είναι στο πολιτιστικό χώρο του Ιδρύματος, στη Σοφρόνη 13, δηλαδή ακριβώς απέναντι. Η έκθεση περιλαμβάνει τοπικές φορεσιές και φωτογραφικό υλικό από τη Μικρά Ασία και από τις περιοχές με την κατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα. Έχει σκοπό να αναδείξει την ποικιλομορφία των ελληνικών κοινοτήτων της Μικράς Ασίας, να τονίσει τη δυναμική του ενδύματος και να ορίζει πολιτισμικές ταυτότητες και να είναι κινητήρια δύναμη μνήμης. Αυτή τη μνήμη ζητάμε να τη διασώζουμε. Η έκθεση θα ανοίξει για το κοινό αύριο και θα λειτουργεί κάθε μέρα από τις 10 έως τις 2 το μεσημέρι. Εκτός από την έκθεση που θα δούμε, που ο Δήμαρχος θα ανοίξει σε λίγο, το Σάββατο στις 10 Σεπτεμβρίου, από τις 10 έως τις 3.30, θα πραγματοποιηθεί μια ημερίδα στο Χάρβαντ με θέμα Μικρά Ασία, Ιστορία και Πολιτισμός. Και τις Τετάρτες του μηνός Σεπτεμβρίου, κάθε Τετάρτη, ακόμη το πρόγραμμα δεν έχει οριστικοποιηθεί, θα οριστικοποιηθεί εγκαίρως όμως, κάποιος θα παρουσιάζει ένα θέμα για τη μικρασιατική καταστροφή ή θα παρουσιάζονται βιβλία ή θα προβάλλονται ταινίες. Αυτό θα γίνεται κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ. Η Αγγελική είναι εδώ. 8. Ναι, να πέφτει και λίγο το σκοτάδι. Λοιπόν, αυτά τα λίγα είχα να σας πω. Πρέπει να ευχαριστήσω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Προέδρου το Δήμαρχο για τη συνδρομή του και για την προθυμία που έχει να τρέχει και να μας συνδράμει συνεχώς σε όλα τα θέματα. Και βέβαια και τον ΔΟΠΑΤ που η κυρία Ράλη απουσιάζει για υπηρεσιακούς λόγους, αλλά την ευχαριστούμε και αυτήν και το ΔΟΠΑΤ, διότι κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για όλη αυτή την ιστορία. Επετειακή χρονιά φέτος. 200 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης του Ναυπλίου. Και το Ναύπλιο γιορτάζει. Δεν ξεχνά όμως την επέτειο των 100 ετών από την μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή. Και αυτό γιατί η μνήμη είναι υποχρέωση όλων μας. Και αυτό κάνουμε. Είναι μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στον πολύ φιλόξενο κήπο του Ιδρύματος Βασίλης Παπαντονίου, όπως το ξέραμε παλιότερα, Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος, γιατί για μία ακόμα φορά το Ίδρυμα μας εκπλήσει ευχάριστα
με μια εξαιρετική έκθεση, η οποία έρχεται να ξυπνήσει και να ζωντανέψει τις μνήμες της Μικράς Ασίας. Η πρόεδρος, η κυρία Ιωάννα Παπαντονίου, η αντιπρόεδρος, η κυρία Γεωργία Σαμαρά και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και οι συνεργάτες, με μια εξαιρετική δουλειά, μπορούν πλέον, μαζί με το Δήμο Ναυπλίων και το Δημοτικό Οργανισμό, να καλέσουν όλους τους ναυπλίες και όλους τους επισκέπτες, για όσους ακούν, να επισκεφθούν αυτή την έκθεση που βρίσκεται στην οδό Σοφρόνη 3, στο 13, στο Ναύπλιο. Αυτό από μόνο του θα είναι μία καινούρια, νομίζω, αξία, η οποία θα δοθεί στην πόλη, μιας και ξέρει το Ίδρυμα τον τρόπο με τον οποίο να κρατάει ζωντανή την παράδοσή μας. Πολλές ευχαριστίες για την εξαιρετική δουλειά. Ο Δήμος Ναυπλίων δεν μπορεί παρά να είναι αρρωγός και να στηρίζει κάθε τέτοια προσπάθεια. Αξίζει τον κόπο. Όλοι αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι η εθνική μνήμη δεν πρέπει ποτέ να ξεχνιέται, να περάσουν από το Ίδρυμα για να καταλάβουν τις μέρες πριν 100 χρόνια και τον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες της Μικράς Ασίας είχαν το δικό τους πολιτισμό και τη δική τους ευημερία. Σε ό,τι αφορά τα ιστορικά στοιχεία, καλό θα ήταν να μελετήσουμε την ιστορία μας, να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας, γιατί έχει πάρα πολλές διαστάσεις και έχει πάρα πολλά να μας διδάξει. Μην ξεχάσουμε Σοφρόνη 13, μια επίσκεψη στην παράδοση, μια επίσκεψη στον ελληνισμό της Μικράς Ασίας.